Το τρίτο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε η πρώτη επίθεση για την ΑΕΠ Ηλέας. 32-21 το σκορ. Μπροστά ο Στερασίντου. Αστόχησε ο Τότης στην πρώτη επίθεση για αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Μωυσιάδης τώρα. Ψάχνει την πάσα, βρίσκει το Χρήστου. Αυτός για το Συντρίδη κάτω από τη ρακέτα. Αστόχησε όμως. Στο αμυντικό rebound ο Τότης. Γούλας. Ο Τμαντζίδης εκεί έχει κάνει βήματα. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού της κυρίας Τζίμα. Χρήστη τώρα για το Συντρίδη. Χρήστη με αντίπαλο τον Κόγκο. Με μια ωραία προσποίηση βρίσκει το οπτικό του πεδίο για να τελειώσει τη φάση για το 34-21. Καλή άμυνα εκεί του Παπασωτηρίου. Η κατοχή όμως δεν άλλαξε χέρια. Ατμαντζίδης για τον Γούλα. Και αυτός για τον Μιχαηλίδη πάει μέχρι μέσα. 5 δευτερόλεπτα απομένουν. Τότης πετάει την μπάλα στη λήξη του χρόνου. Μάζεψε το rebound ο Συντρίδης, Μισιρλόγλου για τον Μωυσιάδη. Θα τους νικήσει όλους ο playmaker του Αστέρα για το 36-21. Με τα δύο πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου να έχουν εκπνεύσει. Φαουλ τώρα που έγινε, επιθετικό, επάνω στον Παπασωτηρίου. Το χρεώνεται ο Ατμαντζίδης. Μισιρλόγλου. Βρίσκει εκεί το Συντρίδη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ ψηλά στον αέρα. Όχι, δεν χρεώνεται φάουλ, απλά η κατοχή ήταν για τον Αστέρα. Φάουλ τώρα το οποίο έκανε ο Μωυσιάδης επάνω στο Μιχαηλίδη. Επίθεση για τους κίτρινους τώρα με τον Ατμαντζίδη. Μπάλα πάει στο Γούλα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Μωυσιάδη. Νομίζω είναι το τρίτο φάουλ. Πράγματι τρίτο φάουλ για τον Μωυσιάδη. Φτάκι 28 απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ωραία συνεργασία στον αέρα όμως. Ο Γκόγκος δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Μωυσιάδης, η πάσα έξω στο Χρήστου, προσποιείται. Δεν διστάζει και ευστοχεί ο Χρήστου για το 39-21. Ο Χρήστου, ο οποίος έχει μέσο όρο 18,5 πόντους ανά παιχνίδι και στο ευθυδιασμό πολύ γρήγορα. Ο Μωυσιάδης σε ένα εύκολο μπάσιμο έκανε το 41-21. Η διαφορά ανέβηκε τώρα στους 20, γεγονός
που αναγκάζει τον κύριο Ντούλη να ζητήσει time out. Μιχαηλίδης τώρα για τον Ατματζίδη. Ο Γούλας σε άμυνα ζώνης τώρα ο Αστέρας Σύνδου. Ο Γκόγκος θα βρει το χρόνο να τρυπώσει στη ρακέτα του Αστέρα και να κάνει το 41-23. Σε ζώνη τώρα και η ΑΕΠ Ηλέας. Αποτελεσματική όπως αποδεικνύεται, καθώς έκλεψαν οι κίτρινοι στη γωνία. Μαρκάρι στο σάστοχος όμως ο Ατματζίδης. Ο Παπασωτηρίου στη weak side για τον Μωυσιάδη. Βρίσκει το Χρήστου στη γωνία για τον Παπασωτηρίου. Σουτάρει για τρεις, αστοχή. Μαζεύει ο Γκόγκος. Θα περιμένει όμως για να πάει η ΑΕΠ Ηλέας σε οργανωμένη επίθεση. Φάουλ επάνω στον Τότι. Ο Συντρίδης σταμάτησε αντικανονικά τον αντιπαλό του. Το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Τρία ομαδικά έχει ο Αστέρας, ένα η ΑΕΠ Ηλέας, η οποία έχει τώρα και την κατοχή. Ο Γούλας για τον Μιχαηλίδη, αμαρκάριστος από τη γωνία, ο Τότης αστόχησε. Κακή πάσα του Μωυσιάδη, έκλεψαν τη Σπηλέα στον εφηδιασμό, παίρνει τα βήματα και τελειώνει εύκολα τη φάση ο Μιχαηλίδης για το 41-25. 4 και 43 απομένουν για να πάει το παιχνίδι στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Χρήστου από την κορυφή. Δεν ευστοχή με αντίπαλο τον Κόκο, ο οποίος πήρε το rebound. Ο Τότης τώρα. Βρίσκει ωραία τον Κόκο, ο οποίος ρόλαρε στο καλάθι του Αστέρα και έκανε το 41-27. Ένα ακόμα time out στο παιχνίδι.
Τώρα θα κουμπίσει την μπάλα Μοσιάδης, τώρα θα ξεκινήσει το χρονόμετρο. 4 λεπτά απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μοσιάδης για το Ρωμαΐδη. Οι Συρλόγλου ψάχνουν την μπάλα στην γωνία. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Μοσιάδη, θα παίξει το pick and roll. Δεν θα επιλέξει να πάρει το pick. Αντίθετα το σούτ του όμως δεν βρήκε στόχο. Η προσπάθεια ευδιασμού της Πηλέας δεν ήταν καλή. Ξανά η κατοχή για τον Αστέρα Σύνδου. Οδηγίες από τον πάγκο και από τον κύριο Δρακουλίδη και τον κύριο Μπαλογιάννη. Χρήστου. Σε ζώνη ήταν εκεί οι παίκτες της Πηλέας, οι οποίοι έκαναν το φάουλ, το οποίο θα χρεωθεί στον Ατματζίδη. 2 βολές για τον Ιωαννίδη. Η πρώτη βρίσκει στόχο, 42-27. Μέσα και η δεύτερη. 43-27. Για να δούμε, ο Γούλας τώρα. Σε ζώνη τώρα και ο Αστέρας. Θα γυρίσουν γρήγορα την μπάλα οι παίκτες της Πηλέας. Βήματα έκανε ο Ατματζίδης. Άμυνα από τους γηπεδούχους. Για τον Μουσυρλόγλου, ο οποίος σήμερα δεν έχει σουτάρει ακόμα πίσω από τα 6.75, αν και σουτάρει με καλά ποσοστά πίσω από το τρίποντο. Γούλας για τον Γκόγκο αφήνει. Ατματζίδης από τη γωνία, η μπάλα να πηδάει και καταλήγει εκτός. 2-34 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Μισιρλόγλου πάση στον Χρήστου, τον μαρκάρι στενά. Εκεί ο Γούλας. Ο οποίος θα χρεωθεί με δεύτερο φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ρωμαΐδης. Χρήστου. Κακή πάσα. Μάζεψε ο Μισιρλόγλου το σούτ στην εκνοή του χρόνου. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. 43-27. Για να δούμε. Ο Γούλας τώρα. Αντίπαλα το Μουσιάδη. Δίνει για τον Μιχαηλίδη και αυτός για τον Γκόγκο. Με πλάτη παίζει τον Ιωαννίδη. Πάσα στη weak side. Το shoot. Άστοχο ήταν εκεί από τον Τότι. Χρήστου έπειτα από δικό του λάθος έχασε την μπάλα. Στον ευθυδιασμό ο Μιχαηλίδης εύκολα κάνει το 43-29 και ψαλιδίζει κι άλλο τη διαφορά για την ομάδα του. Μοησιάδης για το Χρήστου. Ξανά δεύτερο συνεχόμενο λάθος. Ξανά η ίδια ακριβώς φάση. Πάλι ο Μιχαηλίδης κάνει το 43-31. Χρήστου για τον Ρωμαΐδη. Ξανά οι δυο τους δεν συνεργάστηκαν καλά. Πήρε την μπάλα ο Γκόγκος. Yeah.
Ο Γούλας θα οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Πάει μέχρι μέσα. Airball όμως. Εύκολα μάζεψε το rebound ο Χρήστου. Μια μακρινή πάση στο Μουσιάδη. 13 δευτερόλεπτα για ολοκλήρωση επίθεσης, 19 για την ολοκλήρωση δεκαλέπτου. Φάουλ, το οποίο υποδεικνύει η κυρία Τζίμα. Και, στο οποίο υπέπεσε ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε λογικά ο Αστέρας θα παίξει με το χρονόμετρο σε αυτή την επίθεση. Με τον Μωυσιάδη παίρνει το σκρίνα το Ιωαννίδη. Οι δυο τους θα συνεργαστούν ωραία. Ακούγεται η κόρνα. Κλέβει ο Μισιρλόγλου. Τέλος τρίτης περίοδου. Αστέρας Ίνδου ΑΕ Πηλέα 43-31. Μέχρι στιγμής οι γηπεδούχοι ελέγχουν τη ροή του παιχνιδιού. Κινδύνευσαν μόνο σε ένα σημείο της δεύτερης περίοδου, ωστόσο έχουν τα ενία του παιχνιδιού. Τέταρτη και τελευταία περίοδος. Ο Αστέρας δείχνει να έχει εύκολο βράδυ σχετικά με αντίπολο την ΑΕ Πηλέας. Για να δούμε αν θα καταφέρουν βέβαια οι φιλοξενούμενοι να αλλάξουν την τελική έκβαση του παιχνιδιού. Σουτ στη λήξη του χρόνου. Η μπάλα πολύ εκτός στόχου. Παίρνει το επιθετικό, το αμυντικό φάουλ, το οποίο πραγματοποίησε ο Ρωμαΐδης και ευνοήθηκε ο Μιχαηλίδης, ο οποίος θα βρεθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεν θα ευστοχίσει στην πρώτη. Βάζει όμως τη δεύτερη, 43-32. Χρόνος υπάρχει για να δούμε αν υπάρχουν και τα ψυχικά αποθέματα από τους παίκτες του κυρίου Ντούλη, ούτως ώστε να ανατρέψουν το σκορ. Χρήστου. Έχει κάνει πολλή δουλειά απόψε ο Χρήστου, όπως και στα προηγούμενα μάτς. Δίνει μια σιγουριά και κάνει διαφορά, νομίζω, στο ρόστερ του Αστέρα Σύνδου. Ο Γκόγκος τώρα ευστοχεί και αυτός απαντάει στο jump shoot του Χρήστου. 45-34 το σκορ. Έχει περάσει μόλις ένα λεπτό από την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ρωμαΐδης. Ο αντίπαλος του Μιχαηλίδη αφήνει για τον Μωυσιάδη, ο οποίος δεν θα ευστοχίσει στο τρίποντο. Θέλει να τρέξει στον ευδιασμό. Για να δούμε η φάση τώρα. Η μπάλα
θα παραμείνει για τους κίτρινους. Γκόγκος. Ο Τότης τώρα με αντίπαλα το Χρήστου. Ο Αστέρας, ο οποίος αν μείνεται με άμυνα ζώνης, έκοψε τον ενδιασμό που πήγε να βγει για τον Αστέρα. Μιχαηλίδης έκανε το δεύτερο προσωπικό του φάουλ και το πρώτο ομαδικό για αυτή την τέταρτη περίοδο για την ομάδα του. Ο Ρωμαΐδης περνάει εκτός. Και αφήνει τη θέση του στον Παπασωτηρίου. Μισιρλόγλου τώρα για το Χρήστου, εκτός ισορροπίας, ξανά εύστοχος. Πολύ καλή εμφάνιση από τον ψηλό του Αστέρα σήμερα. Ενδεικτικό και της χρονιάς που πραγματοποιεί φέτος ο Χρήστου. 18,6 ο μέσος όρος του, ο μέσος όρος πόντων ανά παιχνίδι που βάζει. Οδηγεί τον Αστέρα Σύνδου προς τον τίτλο. Σίγουρα ο Αστέρας έχει σήμερα με αυτή την... αν δεν αλλάξει δραματικά το παιχνίδι, ο Αστέρας κάνει ένα ακόμα βήμα για την άνοδο στην κατηγορία, στην γάμα κατηγορία, την οποία βέβαια έχει εξασφαλίσει. Φάουλ τώρα το οποίο πήρε ο Τότης. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Ιωαννίδη. Μέχρι στιγμής κανένας παίκτης των δύο ομάδων δεν έχει συμπληρώσει τα πεντομαδικά, ούτε τα τέσσερα μάλιστα. Στο μεταξύ θα γίνει το 47-36 έπειτα από την δεύτερη εύστοχη βολή του Τότη. Ωραία κίνηση του Μωυσιάδη, πάει μέχρι μέσα. 49-36. Νοθρή η άμυνα της ΑΕΠ Ηλέας μέχρι στιγμής. Φάουλ τώρα. Το οποίο έκανε ο Μισιρλόγλου. Όπως και ο Ιωαννίδης και ο Δέλας έχει από δύο φάουλ. Η πάσα στον αμαρκάριστο Μιχαηλίδη, ο οποίος αστοχεί. Μάζεψε τον Γκόγκο στο επιθετικό. Βρήκε το διάδρομο τώρα ο Μιχαηλίδης και έκανε το 49-38. Η διαφορά στους 11. Για να δούμε, χρόνος υπάρχει. Να δούμε αν η Πηλέα θα καταφέρει να κάνει την ανατροπή. Μωυσιάδης για το Χρήστου. Ωραία συνεννόηση μεταξύ των δύο ψηλών. Χρήστου βρήκε τον Ιωαννίδη, ο οποίος βέβαια με δεύτερη προσπάθεια πέτυχε το 51-38. Φάουλ επιθετικό, το οποίο χρεώθηκε ο Παπαδόπουλος. Μωυσιάδης τώρα. Η πάσα στον Παπασωτηρίου. Η Σιρλόγλου πάει, μπαίνει στο ζωγραφιστό, η πάσα έξω. Ο
Μωυσιάδης ωραία διεισδύει στο καλάθι της Κιλέας, της Σιριλόγλου. Σε σούτ για τρεις, μέσα. Το είπαμε και προηγουμένως. Ο Μισιρλόγλου έχει καλά ποσοστά ευστοχίας πίσω από το τρίποντο. Με αυτή την εύστοχη προσπάθεια μας επιβεβαιώνει. 54-38 το σκορ. 5-42 για τη λήξη του παιχνιδιού. Για να δούμε. Απαντάει εκεί από τη γωνία ο Μιχαηλίδης για το 54-41. Καλό ρυθμό σε αυτά τα 5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Ωραία ενέργεια, τρύπος εκεί στην άμυνα ζώνης της Πηλέας ο Μωυσιάδης για το 56-41. Μιχαηλίδης και πάλι, τα δύο εφτάρια με αντίπαλο τον Παπασωτηρίου. Ατματζίδης πατάει, σούτ για δύο, αστόχης όμως. Και τώρα ο Μισιρλόγλου. Στείνεται για σκρίνε ο Συντρίδης, ρόλαρε μέσα, ανενόχλητος. Δεν βρήκε το χρόνο να σουτάρει, πήρε το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές θα έχει ο Συντρίδης. Δεν θα βάλει την πρώτη, 56-41 παραμένει. Η διαφορά τώρα στους 16, 57-41, 4-38 απομένουν για το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού και ο Μιχαηλίδης τώρα σε μια επίθεση για την ΑΕ Πηλέας. Ρολάρι, ψάχνει και την μπάσα, καλή άμυνα. Με παράβαση όμως, πόδι, το οποίο έκανε ο Παπασωτηρίου. Με αποτέλεσμα η κατοχή να παραμείνει για τους κίτρινους. Στην επαναφορά ο Αλεξιάδης. Βουδούρης, Μιχαηλίδης, κλέβει ο Μισιρλόγλου, ο Μωυσιάδης στον εφηδιασμό, τελειώνει τη φάση, εύστοχα, σε ένα εύκολο lay-up για το 59-41, 4 και 10 δευτερόλεπτα απομένουν για το φινάλε του παιχνιδιού. Ο Χρήστου έκανε το φάουλ πάνω στον Αλεξιάδη, γελάει ο Αλεξιάδης, απορώντας γιατί το έκανε ο αντίπαλος εκεί φάουλ. Αλλαγές τώρα, Μωυσιάδης και Χρήστου, οι δύο πρώτοι σκόρερ του φετινού Αστέρα, θα κάτσουν στον πάγκο. Ρωμαΐδης. Και οι Ιωαννίδης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ψηλά δύσκολο με rebound μάζεψε ο Ιωαννίδης. Ο οποίος τώρα θα δώσει και το screen. Ρωμαΐδης τώρα με την μπάλα. Μισιρλόγλου. Ισκαστή πάσα στον Ιωαννίδη. Πάσα έξω σε ένα σούτ μακρινό από τον Παπασωτηρίου. Άστοχο, μάζεψε το επιθετικό rebound. Ο Μισιρλόγλου. 7 δευτερόλεπτα απομένουν για να εκδηλώσουν επίθεση του Αστέρα. Ωραία τάπα από τον Βουδούρη. Έβγαλε την άμυνα για την ΑΕ Πηλέας. Ο Γούλας τώρα, με αντίπαλο τον Παπασωτηρίου, για το Βουδούρη και αυτός για τον Αλεξιάδη, σε σούτ για τρεις, δεν θα βρει στόχο. Το 59-41 δεν δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕ Πηλέας να αντιδράσει. Ο Αστέρας Ίνδου βρίσκεται κοντά σε μία ακόμα νίκη. Μισιρλόγλου τώρα. Αστοχή, με συγχωρείτε, ήταν ο Συντρίδης και όχι ο Μισιρλόγλου.
Επίθεση για την Νέα Επιλέας τώρα, η οποία θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Καθώς συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά για τον Αστέρα. Ο Γούλας κάνει το 59-42. Βάζει και τη δεύτερη, 59-43. 2,5 λεπτά απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Για να δούμε. Ρωμαΐδης τώρα. Ο Ιωαννίδης θα του δώσει το screen. Θα παίξουν οι δυο τους το pick and roll. Ευνοημένος βγαίνει ο Ρωμαΐδης. Στον αέρα άφησε την μπάλα. Στην ουσία την έσπρωξε για το 61-43. Καλή άμυνα. Σταμάτησε ψηλά τον αντίπαλό του ο Συντρίδης. Η Επιλέας δείχνει να έχει αφήσει το μάτς. Φοβερή τάπα από το Βουδούρη, έζησε τα φώτα εκεί στον αντίπαλό του. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Ατμπατζίδη. Εύστοχος και στη βολή ο Ατμαντζίδης. Δεν βιάζονται όπως είναι λογικό οι παίκτες του Αστέρα. Το 61-46 δεν δίνει ιδιαίτερα περιθώρια στην Επιλέας για να αντιδράσει. Ρωμαΐδης, Παπασωτηρίου από τα 7,5, ευστοχή σε ένα μακρινό τρίποντο. Εντυπωσιακό για το 64-46. Η διαφορά στους 18 πόντους. Ο Τότης τώρα. Δύο στο double team. Έγινε το λάθος. Τρέχει ο Ανίδης στον εφηδιασμό. Αφήνει για τον Τζέλο, ο οποίος κάνει το 66-46, 53 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Αστέρας Ίνδου θα πάει την επόμενη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει την ΜΕΝΤ, την δεύτερη ΜΕΝΤ, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τον τίτλο. Ο Αστέρας Ίνδου απομείναντα δύο παιχνίδια χρειάζεται μία νίκη ούτως ώστε να εξασφαλίσει την πρωτιά στην αλφα κατηγορία ΕΚΑΣ. Στο παιχνίδι περνάει ο Δουμάνης. ...28 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Μισιρλόγλου, ευστοχή. 69-46. Μεγάλη σε έκταση νίκη. Ο Αστέρας Ίνδου μάλιστα είναι στις πρώτες ομάδες. 7 δευτερόλεπτα θα αφήσουν να κυλήσει. 69-46. Το τελικό αποτέλεσμα, το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Ίνδου και την Επιλέας μόλις τελείωσε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 8 Μαΐου, όταν και ο Αστέρα Ίνδου θα αντιμετωπίσει τον ΒΑΟ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία μάλιστα θα σφραγίσει τον τίτλο για την αλφα κατηγορία ΕΚΑΣΤ. Μέχρι την επόμενη μετάδοση
θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.